Καλησπέρα, αγαπημένοι φίλοι και αγαπημένες φίλες. Πώς είσαστε? Φαντάζομαι και ελπίζω να είσαστε όλοι καλά, όπως είμαστε και εμείς. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ με την καλυτέρευση του καιρού και με τα γοργά βήματα που μπαίνει η άνοιξη και σιγά σιγά το καλοκαιράκι. Να σας ευχαριστήσουμε όλους για τα υπέροχα μηνύματα, για τα τηλεφωνήματα, για τα ωραία λόγια που μας λέτε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και μας δίνετε όθηση και περισσότερη διάθεση για να συνεχίσουμε την ωραία μας εκπομπή που είναι στον πιο αγαπημένο μας σταθμό, στο RTV, κάθε Τρίτη εδώ στις 10 το βράδυ. Μερούλα μου. Καλησπέρα και από μένα, αγαπημένες φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι. Πραγματικά νιώθουμε μεγάλη ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε για τα υπέροχα μηνύματα και τις ευχές που μας δίνετε κάθε φορά στο γεμάτες σελίδες από τα δικά σας θερμότατα μηνύματα για την εκπομπή μας. Σας αγαπάμε κι εμείς όπως μας αγαπάτε και προσπαθούμε όλες τις απορίες να σας τις λύσουμε μέσω του αγαπημένου μας σταθμού. Ο υπηκός όμιλος νομού Ιωαννίνων δέχεται αιτήσεις για καινούριους μαθητές και μαθητρίες όλων των ηλικιών στο τηλέφωνο 693-29-11-143. Είμαστε στο Μάιο, αλλά αυτό που έχω να πω και σίγουρα θα το νιώθετε κι εσείς, ότι ακόμα δεν ήρθε η ζέστη. Κρυώνουμε. Ακόμα φοράμε μαθηματικά. Μπλούζες, μπαφάν. Μακάρι να το ξεπεράσουμε και αυτό τον άσχημο καιρό και να μπει κανονικά και η άνοιξη και το καλοκαίρι όπως το θέλουμε. Μερούλα μου, κοίτα να δεις τώρα. Ξέρουμε πάντα ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια οι καιρικές συνθήκες είναι λίγο έτσι... Περίεργες. Είναι λίγο μέσα στη μέρα, μπορεί να αισθανθείς και Νοέμβριο, μετά μπορεί να αισθανθείς και Δεκέμβριο και μετά ξαφνικά να σου δώσει έναν Αύγουστο, οπότε... Και ξαναμπαίνεις στο Γενάρη. Ναι. Οπότε γενικά είναι λίγο μπερδεμένες γενικά οι εποχές και βέβαια αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, σε κακή χρήση που έχει γίνει καθ' όλα αυτά τα χρόνια από την ανθρωπότητα, έτσι. Ξέρουμε πολύ καλά τους λόγους που έχουμε οδηγηθεί στο να μην έχουμε καθαρές εποχές, γιατί κάποτε υπήρχε η άνοιξη, υπήρχε το φθινόπωρο, υπήρχε ο χειμώνας, υπήρχε το καλοκαιράκι και τώρα είναι λίγο μία μέρα έτσι, μία μέρα αλλιώς. Και αν μέσα στο χειμώνα μπορεί να αισθανθεί. Στα έθιμα από παλιά που είχαν το μαρτάκι, το μαρτίτσι. Κάθε φορά που ερχόταν ο Μάρτιος, από την πρώτη, ο καθένας φορούσε, η κάθε μία μαμά φορούσε στα παιδιά το μαρτίτσι. Και το θέμα που είναι σημαίνει αυτό ότι ο Μάρτης ήταν ζεστός και ξεκινούσε σιγά σιγά η καλοκαιρία, να το πω έτσι. Αλλά βλέπουμε ότι λόγω των παρεμβολών, και άσχημων παρεμβολών του ανθρώπου στο περιβάλλον, βλέπουμε ότι έχει φέρει λίγο τα πάνω κάτω και οι καιρικές συνθήκες και η φύση. Και αυτό το βλέπουμε και στα ζώα. Να μην το πω κοντρά ότι εκδικείται, αλλά βλέπουμε ότι έχει αλλάξει και γι' αυτό και βλέπουμε τώρα τελευταία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, πολύ έντονα φαινόμενα. Δηλαδή θα ρίξει βροχή και θα ρίξει έντονη βροχή με μεγάλο όγκο νερού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ναι. Ή θα έχουμε παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας. Χωρίς και αυτό βροχή, το βλέπεις και στα ζώα. Δηλαδή τα ζώα δεν έχουν ρίξει ακόμα το τρίχωμά τους. Μάιος μήνας και έχουν τη γούνα τους. Ναι, όταν και προσπαθούν να τη βγάλουν. Όταν ξεκίνησε να έχουν την πτώση της τρίχας το Φλεβάρι, γιατί εκείνο το διάστημα έχει σχετικά πολύ ζέστη. Ναι. Είχαν ξεκινήσει τα ζώα να αποβάλουν το χειμερινό το τρίχωμα και ξαφνικά το Μάρτιο ήταν χειρότερος και από Δεκέμβρη. Ναι, ήταν όλος ο Μάρτης. Οπότε ξανασταμάτησε η διαδικασία αυτή και μπήκαν στη διαδικασία να ξαναβγάλουν τρίχωμα για να μπορέσουν να κρατηθούν ζεστά. Δηλαδή, όλο αυτό γίνεται ένα μπέρδεμα και στις εποχές και στους οργανισμούς. Ναι. Μάλιστα. Η Αλκίνη, ο Παντελής, ο Λευτέρης, η Δήμητρα, η Ελένη,
ο Αριστίδης, ο Κωνσταντίνος, η Σπυριδούλα, η Άννα, η Ζωή, ο Γρηγόρης, ο Βαγγέλης, ο Σπύρος, η Αλίκη, ο Ανδρέας, η Γρηγορία, η Αγάπη, η Χρυσάνθη μας στέλνουν την αγάπη τους από Κέρκυρα. Η Ανδριάννα, η Κυριακή, ο Νικόλας, ο Χριστόφορος, γιορτάζει και σήμερα. Είναι το Αγίου Χριστοφόρου. Σήμερα ή εχθές ήταν. Χρόνια πολλά, χρόνια πάντως. Πολλά. Και στις Ειρήνες. Ναι, ήταν ναι. Και η γιορτή της μητέρας. Ήταν και η γιορτή της μητέρας. Ναι, οπότε χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες, σε όλες τις γυναίκες. Νομίζω γιορτάζει και η Αγία Σοφία Κλεισούρας. Ναι. Και να πούμε και χρόνια πολλά και στις γυναίκες που προσπάθησαν πολύ να αποκτήσουν ένα παιδάκι, αλλά δεν τα κατάφεραν. Και σε όλες εκείνες τις μαμάδες που μπορεί να μην είναι μαμάδες που φέραν στον κόσμο παιδάκια, αλλά που γίνανε μαμάδες μέσω υιοθεσιών. Και είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Και είναι το ίδιο περήφανες και είμαστε όλοι εμείς οι γυναίκες, όλες εμείς οι γυναίκες, περήφανες για αυτές τις γυναίκες. Η Ιωάννα, ο Παναγιώτης από Ζάκυνθο, ο Πελοπίδας, η Μαρίκα, η Πίτσα, η Αφρούλα, η Αγαθή, ο Κυριάκος, η Ελένη, η Πέπη, η Μυρτώ από Κεφαλονιά. Από Θεσπρωτεία μας στέλνουν την αγάπη τους η Ελευθερία, η Ανίτα, η Μερόπη, ο Μάριος, ο Νικήτας, ο Ξενοφώντας, ο Πελοπίδας, η Άρτεμις και η Νίκη και από Ιωάννινα η Ρούλα, η Μαντώ, η Ροδάνθη, η Αλίκη, ο Κωνσταντίνος, η Ιωάννα, ο Γιώργος, ο Ηλίας και ο Λευτέρης. Από Άρτα η Ουρανία, ο Μάριος, ο Γρηγόρης, η Ανθούλα, η Δάφνη, η Αργυρό, ο Πάνος, ο Νίκος, ο Γιώργος με την καφετέρια, η Ψισταριά στο ποτάμι, η Βαρβάρα, η Γιώτα και ο Ανδρέας με το συνεργείο. Από Φιλιππιάδα, την αγάπη του ο κύριος Γιώργος, η Σταυρούλα, η Σωτηρία, ο Γιάννης με το Μανάβικο, ο Παντελής και η Νάνση. Το Ινομαγειρίο, ο Τάκης, η Σπυριδούλα, η Ελένη, ο Αριστίδης, ο Κωνσταντίνος, η Χρυσούλα, ο Λάμπρος, η Σάσα, ο Γρηγόρης, ο Δημήτρης, τα δίδυμα με το συνεργείο, το καφέ της Αριάδνης, το ψητοπολία της, του Βάγκου, η καντίνα του Μιχάλη, η Φρόσο από Ναύπακτο. Ποιους δεν είπα. Και από Πρέβεζα, η Μέλπο, ο Χρήστος, η Αντιγόνη, η Πέννη, ο Χριστόφορος, ο Γιώργος, ο Λευτέρης, ο Μιχάλης με το καφέ ουζερί τη Στάμνα, ο Γρηγόρης με την ψισταριά γεύσης της πίτσας, ο Χρήστος, η Ελπίδα με το μαγαζάκι με τις χάντρες και με τα είδη ραπτικής, ο Βαγγέλης με το ουζερί, τα καλαμάκια, όλοι αυτοί από την Πρέβεζα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αγάπη σας και η αγάπη μας. Τέλεια. Πάρα πολλά μας έχουν στείλει, θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να τα... Ναι. Και για φωτογραφίες από τα λογάκια τους και όλο ό,τι περάσαν τις 15 μέρες του Πάσχα. Κάποια στιγμή θα τις ανεβάσουμε όλες για να σας τις δείξουμε. Τι θα μας πεις? Λοιπόν, θα σας πω για το εμβόλιο της ρινοπνευμονίας. Είναι λίγο συνυφασμένο με την νόση του δυτικού νείλου. Έχει δηλαδή την ίδια συμπτωματολογία, οπότε θα μιλήσουμε λίγο για τη ρινοπνευμονία και για το εμβόλιο και μετά για την νόση του δυτικού νείλου. Λοιπόν, η ρινοπνευμονία γενικά θεωρείται πάρα πολύ επικίνδυνη ασθένεια. Η παθολογία αυτού του τύπου προκαλεί σοβαρές επιπλοκές, συμπεριλαμβανόμενες της απότομης αποδυνάμωσης της ανοσίας, αλλά και της απώλειας της ικανότητας να γεννήσουν απογόνους. Δηλαδή, όταν ένα άλογο προσβάλλεται από τη ρινοπνευμονία, είναι πολύ πιθανό να μην μπορέσει να τεκνοποιήσει, είτε είναι επιδίτερας είτε είναι φοράδα. Σοβαρή πάθηση. Η βάση για την πρόληψη της ανάπτυξης ρινοπνευμονίας στα άλογα είναι ένα εμβόλιο, το οποίο εμβόλιο προστατεύει και προκαλεί μάλλον την ανοσία σε περίπτωση που κάποιο άλογο νοσήσει. Το εμβόλιο λοιπόν κατά της ρινοπνευμονίας παράγεται ως ξηρή πορόδη μάζα, ανοιχτή
του κιτρινοπού χρώματος που είναι συσκευασμένο μέσα σε δοχείο. Το κλασικό δηλαδή, το εμβόλιο που βλέπουμε στα φιαλίδια. Η βάση βέβαια της θεραπείας είναι ένα αποδυναμωμένο μολυσματικό στέλγος του ιού που προκαλεί την ασθένεια της ρινοπνευμονίας. Φυσικά το παθογόνο προηγουμένως έχει αναπαραχθεί σε κυταρική καλλιέργεια που έχει ληφθεί από ένα χειρίδιο και υποβλήθηκε σε κατάψυξη. Mm. Χρησιμοποιείται το εμβόλιο για την πρόληψη της εξάπλωσης της ρινοπνευμονίας σε εκτροφές αλόγων. Ώστε με αυτόν τον τρόπο να περιοριστεί η τυχόν εξάπλωση. Και έχουμε αυτό τον τελευταίο χρόνο γενικά, έχουμε εξάπλωση του ερπιτοϊού που προκαλεί τη ρινοπνευμονία σε πάρα πολλές χώρες. Γιατί σε κάποιες δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Και όταν γίνονται ενδοκοινοτικές μετακινήσεις των ύπων, είναι πάρα πολύ εύκολο ένας ύπος ο οποίος τυχόν φέρει το συγκεκριμένο ιό να κολλήσει άλλους ύπους. Επίσης, οι τρόποι που κολλάει ουσιαστικά το ένα άλογο με το άλλο είναι η άμεση επαφή και με τα σταγονίδια αλλά και με κρύματα από τη μύτη και με σάλιο και γενικά. Και από τη στιγμή που υπάρχει ο ιός, είναι εύκολο να μεταδοθεί. Λοιπόν, όπως είπαμε, η αρχή του εμβολίου βασίζεται στην ικανότητα του σώματος του ζώου να αποκρούει την επίθεση των ιών. Ένα εξασθενημένο παθογόνο στέλεχος του ιού περιλαμβάνεται μέσα σε αυτό το εμβόλιο. Οπότε μετά την ένεση στο σώμα του αλόγου, το ανοσοποιητικό σύστημα του ζώου αρχίζει να παράγει αντισώματα που καταπολεμούν ουσιαστικά τον ιό. Χάρη σε αυτό, αναπτύσσεται μια σταθερή ανοσία στις επιδράσεις ενός συγκεκριμένου παθογόνου. Η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού εξαρτάται από το πόσο στενά ακολουθούνται οι κανόνες της διαδικασίας, ενώ η ανοσία στη ρινοπνευμονία στα ζώα αναπτύσσεται μετά από 10 με 14 ημέρες. Ωστόσο, μια μεμονωμένη διαδικασία έχει προσωρινό αποτέλεσμα. Δηλαδή, για να αναπτύξει σταθερή ανοσία στη ρινοπνευμονία, το άλογο θα χρειαστεί επανεμβολιασμό. Παρά το γεγονός ότι ένα στέλεχος του ιού εισάγεται στο σώμα του ζώου, τυχόν προϊόντα που μπορούν να υπάρχουν από το συγκεκριμένο άλογο, όπως παράδειγμα το γάλα, μπορεί να καταναλωθεί μετά από 10 ημέρες. Τα ωφέλη του εμβολιασμού των αλόγων οφείλονται στο γεγονός ότι αυτή η διαδικασία μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης της ρινοπνευμονίας, μειώνει την πιθανότητα επιπλοκών συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για επαγόμενη άμβλωση. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις που αν προσληφθεί η φοράδα από ρινοπνευμονία, να την υποβάλουν σε άμβλωση, αν είναι έγκυος. Γιατί θα δημιουργηθούν προβλήματα στο έμβριο. Οπότε, εάν είναι εμβολιασμένες οι φοράδες, εμβολιασμένοι οι επιβήτωρες, τότε αν συμβεί να έρθει σε επαφή με κάποιο άλογο το οποίο φέρει τον ιό, τότε θα μπορέσει να το προσπεράσει και εννοείται δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα στο έμβριο. Αποτρέπει την ανάπτυξη επιδημίας μεταξύ αλόγων στο ίδιο αγρόκτημα, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο εμφάνισης παράλυσης και πάρησης και επιτρέπει την κυκλοφορία των ζώων. Η ρινοπνευμονία είναι μία ασθένεια που προκαλεί παράλυση και πάρεση. Δηλαδή, τα άλογα δεν μπορούν ουσιαστικά να πατήσουν στα πόδια τους. Βέβαια, αυτό το δημιουργούν και άλλα πράγματα. Μπορεί να υπάρχει κάποιο άλογο που έχει πάρεση και παράλυση, αλλά να μην έχει ρεπιτοϊό, άλλα προβλήματα. Ο ρεπιτοϊός δημιουργεί αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν μπορεί να σηκωθεί. Δεν μπορεί να σηκωθεί από κάτω όταν είναι. Παραλύει ουσιαστικά το πίσω τμήμα του αλόγου. Πρέπει να γίνει κατανοητό φυσικά ότι ένα εμβόλιο δεν είναι φάρμακο που θεραπεύει ένα άλογο. Έτσι. Δηλαδή, αν ένα άλογο έχει ρινοπνευμονία, δεν πάμε, χτυπάμε ένα εμβόλιο και θα τραβήξει τον ιό της ρινοπνευμονίας στο εμβόλιο. Αν αναπτυχθεί η ασθένεια, θα απαιτηθούν άλλα μέσα. Το εμβόλιο χρησιμοποιείται μόνο για την πρόληψη της εμφάνισης ρινοπνευμονίας. Επιπλέον, αυτό το εργαλείο δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανάπτυξης της νόσου σε ζώα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι αν ένα άλογο έχει ρινοπνευμονία και έρθει σε επαφή, δεν θα κολλήσει,
θα το προστατέψει να με κολλήσει, αλλά αν σε περίπτωση για κάποιους λόγους το ανοσοποιητικό του είναι πεσμένο, θα το περάσει πολύ ελαφριά και δεν θα το δώσει, ουσιαστικά δεν θα δημιουργήσει, δεν θα είναι το ίδιο φορέας και μεταδότης. Λοιπόν, ένα μειονέκτημα που έχει το συγκεκριμένο εμβόλιο είναι οι επιπλοκές που είναι αρκετά δυνατές μετά τη χορήγηση. Αυτό φυσικά οφείλεται στην αντίδραση του σώματος στο παθογόνο που έχει εισέλθει. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η προσωρινή αύξηση της θερμοκρασίας αλλά και άλλα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν την πνευμονία είναι πιθανό να εμφανιστούν. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε πυρετό, μπορεί να έχουμε κατάπτωση, μπορεί να έχουμε λίγο αστάθεια. Γενικά, ό,τι δημιουργεί η ειρηνοπνευμονία, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό. Απλά γιατί εισέρχεται το παθογόνο μέσα στον οργανισμό και ο οργανισμός προσπαθεί να το αντιμετωπίσει. Οι ενδείξεις βέβαια για τη χρήση του εμβολίου κατά της ειρηνοπνευμονίας είναι υπάρχουν, αν σε περίπτωση συμβαίνει το παρακάτω, μπορεί να αντιμετωπίσουμε προβλήματα γενικότερα, δηλαδή αν είναι ακατάλληλες συνθήκες κράτησης, αν παράδειγμα σε έναν στάβλο υπάρχουν γενικά νοσούντα άλογα που μπορεί να νοσούν για κάποιο άλλο, από κάποιο άλλο νόσημα, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες αυτό, η χορήγηση του εμβολίου, να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Ελέγχουμε την ηλικία και φυσικά ελέγχουμε αν υπάρχει γενικά αυξημένος επιδημιολογικός παράγοντας. Η ειρηνοπνευμονία μπορεί να αναπτυχθεί στα άλογα όλων των τύπων και όλων των ηλικιών, ωστόσο όσο νεαρότερο είναι το ζώο, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να προσβληθεί από ιογενή νόσο. Τις περισσότερες φορές αυτή η παθολογία διαγνώσκεται σε νεαρά ζώα, ως και ενός έτους. Επίσης, η ασθένεια είναι χαρακτηριστική στις φυλές καθαρών φυλών. Η ειρηνοπνευμονία δεν αναπτύσσεται σε βοηδή, δεν αναπτύσσεται σε μικρά μυρικαστικά, δεν αναπτύσσεται σε ανθρώπους και δεν αναπτύσσεται σε χείρους. Απλά το χειρίδιο γίνεται ουσιαστικά ξενιστής, αλλά δεν νοσεί, για να μπορέσουν να πάρουν την πρωτεΐνη που αποτελεί τη βάση του εμβολίου. Τα άλογα που δεν τρέφονται σωστά θα χρειαστούν εμβολιασμό φυσικά κατά αυτής της ασθένειας. Η ανεπαρκής ανοσία και η στενά συνδεδεμένη αναπαραγωγή συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παθολογίας. Επιπλέον, η κακή χρήση του ζώου σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλεί και την εξάπλωση του ιού στα ζώα. Αυτό που είπα πριν, ότι αν γενικότερα κάποιο άλογο ή κάποιο στάβλος έχει κάποια νοσήματα, είτε αν εισέρθει κάποιο άλογο με ειρηνοπνευμονία, είτε αν γίνουν τα εμβόλια, τότε έχουμε αντίθετα αποτελέσματα από ότι αν θα ήταν υγιής ο οργανισμός. Δηλαδή θα αυξηθεί η περίπτωση που θα έχουν πιο έντονα συμπτώματα της ειρηνοπνευμονίας. Και αν είναι καταβεβλημένος ο οργανισμός ήδη, τότε το εμβόλιο θα δημιουργήσει κακό παρακαλώ. Και επίσης, όταν είναι η αναπαραγωγή, όταν γίνεται με επίβαση και όχι με τεχνητή γονιμοποίηση, είναι πιο εύκολο να κολλήσει ο επιβήτορας σε κάτι από κάποιο φοράδι και να το μεταφέρει στις υπόλοιπες. Λοιπόν, το εμβόλιο γενικά ενίεται ενδομυϊκά στο ύψος του τραχύλου και... σαν γέννηση. Ναι. Όπως γίνεται, ναι. Υπάρχουν εμβόλια που γίνονται υποδόρια. Αυτό γίνεται ενδομυϊκά, με βαθιά ενδομυϊκά. Η συχνότητα της χορήγησης του εμβολίου εξαρτάται από τον τύπο του ζώου. Για έγκυες φοράδες αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται σε δύο περιόδους, ώστε να πιάσουν όλο το χρόνο, ουσιαστικά το 11μηνο που οικειοφορεί το μικρό. Από 1 έως 3 μήνες στην εγκυμοσύνη και μετά από 3 με 4 μήνες μετά τον πρώτο εμβολιασμό. Όχι αργότερα από 7 μήνες μέσα στην εγκυμοσύνη. Δηλαδή, είτε όταν έχουμε μία φοράδα κυοφορούσα, ξεκινάμε ή στο πρώτο, ανάμεσα μέσα στο πρώτο τρίμηνο να γίνει ο εμβολιασμός της, δηλαδή από τον πρώτο μήνα μέχρι τον τρίτο, και μετά αφήνουμε... Και αν δεν το καταλάβει κάποιος ότι είναι έγκυος...
Συνήθως με τον γιατρό, με τον υπέροχο και με αυτά γίνεται, ξέρεις πότε έχει, αναγνωρίζεται τα πάντα πλέον. Θέλω να πω ότι μέσα όταν έχουμε μια εγκεφοράδα και θέλουμε να την εμβολιάσουμε, μπορούμε να την εμβολιάσουμε από το πρώτο ως τον τρίτο μήνα εγκυμοσύνης. Ναι. Και αφήνουμε 3 με 4 μήνες μετά τον πρώτο εμβολιασμό για να μπορέσουμε να κάνουμε. Δεύτερος. Δεν το κάνουμε φυσικά αργότερα από τους 7 μήνες εγκυμοσύνης. Γιατί θα δημιουργηθεί πρόβλημα πάλι στο έμβριο. Λοιπόν, αυτό. Τα ενήλικα άλογα εμβολιάζονται επίσης 2 φορές σε διαστήματα 3 με 4 μήνων σε σχέση με νεαρά ζώα. Χρησιμοποιείται διαφορετική τακτική για την πρόληψη της ρινοπνευμονίας. Οι επιβήτορες έως και ενός έτους εμβολιάζονται για πρώτη φορά στην ηλικία 3 μηνών και πάλι με 3 με 4 εβδομάδες πριν από το τέλος του θυλασμού. Ο ετήσιος εμβολιασμός θεωρείται σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχία της πρόληψης της ρινοπνευμονίας. Κάθε επόμενη διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον δεδομένο αλγόριθμο. Εάν το άλογο χρησιμοποιείται σε αθλητικούς αγώνες, τότε ο εμβολιασμός και ο επανεμβολιασμός πραγματοποιείται το αργότερο 2 εβδομάδες πριν φύγει από το στάβλο του. Επίσης, το σημαντικό είναι ότι μετά από κάθε διαδικασία το ζώο πρέπει να επιβλέπεται για 1 εβδομάδα. Δηλαδή, επί 1 εβδομάδα παίρνουμε θερμοκρασία, κοιτάμε γενικότερα την κατάσταση του αλόγου, αν τρέφεται, αν έχει τις φυσιολογικές ενδείξεις και λειτουργίες. Υπάρχουν βέβαια παρενέργειες. Είπαμε ότι λόγω του γεγονότος ότι το σώμα του ζώου αντιδρά ουσιαστικά στο εγχυμένο εμβόλιο, μετά από 2-3 ημέρες η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί έως τους 39,5 βαθμούς. Αυτή η αντίδραση δεν θεωρείται επικίνδυνη. Η θερμοκρασία του σώματος υποκαθίσταται συνήθως χωρίς εξωτερική παρέμβαση, δηλαδή δεν χρειάζεται να δώσουμε αντιπυρετικά για να πέσει. Είναι μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού. Θέλουμε να κάνει την αντίδραση για να δουλέψει. Ακριβώς. Όμως ο εμβολιασμός και ο επανεμβολιασμός απαγορεύεται αν το άλογο έχει αναπνευστικές ασθένειες. Επίσης, η διαδικασία αντενδείκνυται σε ζώα με αυξημένη θερμοκρασία σώματος. Δηλαδή, αν κάποιο ζώο έχει εκφύσεως κάποια προβλήματα στην θερμοκρασία του, δηλαδή αν είναι πιο αυξημένη συγκριτικά με το φυσιολογικό ή έχει αναπνευστικές παθήσεις, τότε αντενδείκνυται ο εμβολιασμός, γιατί δεν θα βοηθήσει, μπορεί να δημιουργήσει και μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτά νομίζω. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο για το συγκεκριμένο θέμα, για την ρινοπνευμονία γενικά. Προσέχουμε πάρα πολύ τις επαφές και όταν φέρνουμε κάποιο άλογο καινούριο στον στάβλο μας, φυσικά ελέγχουμε το εμβολιαστικό του πρόγραμμα και αν ισχύει και επειδή πάντα όμως πρέπει να είμαστε σίγουροι, γιατί είναι τόσο εύκολο να μεταδοθεί αυτή η ασθένεια μέσα στο στάβλο, χωρίς να καταλάβετε το πότε θα μεταδοθεί. Οπότε, αν φέρνετε καινούριο άλογο, καλό είναι για ένα 15ήμερο τουλάχιστον να το κρατήσετε σε καραντίνα, σε ένα άλλο χώρο, μακριά από τα άλλα άλογα και να παίρνετε καθημερινά ζωτικές λειτουργίες και ενδείξεις. Δηλαδή, ειδικά τη θερμοκρασία 2 φορές τη μέρα, πρωί-βράδυ, και να την κάνετε καταγραφή ώστε να βλέπετε αν είναι σταθερή ή ανεβοκατεβαίνει μέσα στη διάρκεια του 15ημέρου, ώστε μόλις περάσει αυτό το 15ημέρο να μπορέσετε να το εντάξετε στα υπόλοιπα άλογα, στο στάβλο, ώστε να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα και μεταδοθεί κάτι. Ναι, γιατί είναι ζημιές που δεν γιατρεύονται. Ακριβώς. Εγώ θα αναφέρω λίγο μία ιστορία σε έναν πόλεμο με ένα ΠΕΑ και με τα λόγω του. Ωραία. Θα αλλάξουμε λίγο το. Ναι. Ο πολεμικός ανταποκριτής της εφημερίδας Ακρόπολης, Σπύρος Τριανταφύλου, είναι παλιό περιστατικό, περιγράφει την ιστορία του ψαρί, του αλόγου που δεν άντεξε τις κατοχίες και άφησε την τελευταία του πνοή σε ένα χαντάκι στην Αλβανία. Η ιστορία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα στις 9 Μαρτίου του 1941. Γράφει ο Τριανταφύλου. Μισό λεπτό. Σε ένα χωριό στην πλαγιά του Μόραβα, στο σπίτι ενός Αλβανού χριστιανού που καταλύσαμε ένα βράδυ, βρεθήκαμε στρατιώτες όλων των όπλων και σοφέρ ακόμα. Ρώτησα έναν που είχε λάβει μέρος στην ιστορική μάχη της Πίνδου. «Συνάδελφε,
Ποιο πράγμα δεν θέλεις μονήσεις ποτέ από αυτό τον πόλεμο? Ήταν η Πέα ο συνάδελφος. Με κοίταξε, σκάλισε λίγο τη φωτιά με την τσιμπίδα και με απάντησε τη ματιά του αλόγου μου. Έχει κολλήσει ο υπολογιστής μου. Μισό λεπτό. Κάνει και αυτός διακοπές. Ναι. Δεν γίνεται να δουλεύει όλη μέρα. Λογικό. Έλα. Όχι, μην μου το δίνεις. Πάτα το βελάκι. Πάτα το βελάκι. Ναι, κόλλησε. Κόλλησε. Δεν θέλει. Δεν θέλει. 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 Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Ωραία. Και συνέχισε. Κυνηγούσαμε μέρες τους Ιταλούς. Τους βγάλαμε από τα μέρη μας που είχαν μπει και τους ακολουθούσαμε μέσα στον άσχημο τόπο, στην Αλβανία. Τα άλογά μας τσακισμένα από την κούραση δυσκολευόντουσαν τώρα από τα χιόνια και τους γκρεμούς. Είδα πολλά που πέφτανε και τους συναδέλφους να τα χαϊδεύουν λίγο και να τα αφήνουν εκεί που έπεφταν για να συνεχίσουν το κυνήγι των Ιταλών πεζί. Ήρθε και η σειρά του δικού μου, σε ένα χαντάκι, σκεπασμένο με χιόνι, τόσο πολύ που να μην φαίνεται και ο ψαρίς μου κόλλησε. Πήδησε από τη σέλα. Το άλογο προσπαθούσε να σηκωθεί, αλλά δεν μπόρεσε και έβησε ολότελα. Πεινασμένο, μουσκεμένο ως το κόκαλο, ταλαιπωρημένο από το διάκοπο τρέξιμο πάνω στα κατσάβραχα, ήταν γραφτό που να μείνει εκεί. Μάζεψα τα πράγματα που είχα στη σέλα για να ακολουθήσω κι εγώ με τα πόδια τους άλλους. Το χάιδεψα λίγο στο σβέρκο, το φίλησα και κίνησα. Σε λίγα βήματα γύρισα να το δω για τελευταία φορά. Μπορεί να ήταν ζώο, αλλά ήταν ο σύντροφός μου στον πόλεμο. Είχαμε δει μαζί τόσες φορές τον θάνατο, είχαμε περάσει μαζί μερόνυχτα ζωής, τέτοιες που δεν ξεχνιέται ποτέ. Και τα είδα, τα μάτια του, να με κοιτάζουν που έφευγα. Τι ματιά ήταν αυτή η βρυπουλιά. Πόσο παράπονο, πόση λύπη φανέρωνε. Με έπιασε το κλάμα. Αλλά δεν πρόλαβα να ανεβούν τα δάκρυα στα μάτια μου. Ο πόλεμος, δυστυχώς, δεν αφήνει καιρό για τέτοια. Σε μια στιγμή σκέφτηκα να το σκοτώσω. Δεν βάσταξε όμως η καρδιά μου και το άφησα εκεί. Με κοίταζε, με κοίταζε, μέχρι που χάθηκα πίσω από το βράχο. Είναι στενόχωρη ιστορία, αλλά δείχνει πόσο ενωμένος είναι ο αναβάτης με το άλογο. Γι' αυτό και στους αγώνες πάνε μαζί, άλογο και αναβάτης, και όλες οι προσπάθειες γίνονται με το άλογο σου. Τι χρειάζεται ένα αλογάκι? Αγάπη, στοργή, φαγητό και να του φέρνεις όμορφα. Για να μπορεί και αυτό να ανταποδίδει αυτό που εισπράττει. Το άλογο το έχουμε και σαν ψυχοθεραπεία. Και θα πούμε κάποια στιγμή κάποια λόγια γι' αυτό, αν μπορέσω να πούμε και σήμερα. Αλλά ήρθε ο... Όχι, όχι, έχουμε ακόμα. Έχουμε 2 λεπτάκια ακόμα, μέχρι να έρθει η ώρα για το διαφημιστικό διαλυματάκι. Πάντως, να μιλήσουμε πάνω λίγο σε αυτό, έτσι, για να προλάβουμε να μην κόψουμε το επόμενο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι πολλά άλογα, το έχουμε ξαναπεί αυτό, χαραμίστηκαν στην την εποχή των πολέμων. Πολλά άλογα είναι μάλιστα και ένα έργο, το Warhorse, το άλογο του πολέμου, που δείχνει λίγο τον τρόπο με τον οποίο χειριζόταν τα άλογα εκείνο το διάστημα. Βέβαια, είναι βούτυρο στο ψωμί το συγκεκριμένο έργο στον τρόπο χειρισμού που γινόταν, αλλά τέλος πάντων. Είναι κάτι όμως. Είναι κάτι, ναι. Και το σημαντικό είναι ότι στο εξωτερικό
αποτίθεται φόρος τιμής σε αυτά τα άλογα που είναι πεσόντες πολέμου. Στην Ελλάδα δεν ισχύει. Θεωρούνται ήρωες. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα ούτε κάποιο μνημείο για τα ζώα αυτά, ούτε κάποια μνημόνευση γίνεται για τα ζώα, για τα ζώα αυτά. Είτε είναι άλογα, είτε είναι γαϊδούρια, είτε είναι μουλάρια. Γιατί αν δεν ήταν τα συγκεκριμένα ζώα, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, σίγουρα δεν θα υπήρχε η βοήθεια που χρειαζόντουσαν οι μαχόμενοι στα σημεία της μάχης. Βέβαια, θα μου πεις τώρα, δεν ταιριάζει εποχικά η συζήτηση αυτή. Εγώ γελάω τώρα. Δεν γιατί, πειράζει. Να σου πω γιατί γελάω. Γιατί διάβασα μία ανάρτηση ενός φίλου που έλεγε «Το σκυλί μου απαγορεύεται να το βάλω στο σούπερ μάρκετ, απαγορεύεται να το βάλω στη θάλασσα γιατί θα φωνάξει η χή κυρία, απαγορεύεται να το βάλω σε κατάστημα, αλλά όμως όταν το σκυλάκι μου θα χρειαστεί για να βρει είτε ανθρώπους που έχουν χαθεί, είτε ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί σε φωτιές, είτε ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί από σεισμούς, τότε τα σκυλάκια μας αυτά τα αγαπάμε. Ή τα σκυλάκια του χ σωματείου τα αγαπάμε. Γιατί θα ψάξουν να βρουν ανθρώπους που χάθηκαν, που εγκλωβίστηκαν, ναι, που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να δώσουν σήμα ζωής. Αυτή είναι η διαφορά, έτσι ακριβώς και γίνεται και στα άλογα. Δεν γίνεται αναφορά. Και να πω και κάτι, επειδή πλησιάζουμε στο καλοκαίρι, το καημένο το σκυλί, όταν θα μπει μέσα, ούτε τσίσα του θα κάνει στο νερό, ναι, ούτε τίποτα άλλο θα κάνει στο νερό, σε αντίθεση με τους ανθρώπους, με το που μπουν στη θάλασσα, μπορούν να αφήσουν πολλά βιολογικά υλικά δικά τους. Οπότε, το να συγχαθείς ένα σκυλί που μπαίνει στη θάλασσα, νομίζω είναι κουταμάρα και χαζό από την μεριά αυτού που κάνει την γκρίνια και την παρατήρηση. Σαφώς, εννοείται, πρέπει και οι συνοδοί των ιδιοκτήτες των σκύλων να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ό,τι κάνει το σκυλάκι τους εκτός νερού, φυσικά, να τα μαζέψεις. Και φυσικά, εννοείται, πρέπει να το έχεις το σκυλάκι σου φροντισμένο, ούτε να μπορεί να συμβιώνει με ανθρώπους. Ούτε ψήλους, ναι, ούτε και ψήλους, ούτε τσιμπούρια, ούτε... γιατί και αυτό είναι πολύ άσχημο να συμβαίνει. Δηλαδή, να έχεις ένα ζωάκι που δεν το προσέχεις και κακώς δεν το προσέχεις και είναι σακί με ψήλους και με τσιμπούρια και να αφήσει όλα αυτά όλα τα ζωήθια στην παραλία. Και να... Ναι, θα πας εσύ μετά να τα αφήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μήνυμα διαφημιστικό διαλυματάκι. Μη μου φύγετε όλοι εδώ. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.